Την πάγια θέση της Εκκλησίας πως η έκτρωση αποτελεί φόνο, υπενθύμησε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί το έμβριο πλήρη άνθρωπο από τη στιγμή της σύλληψης, θεωρώντας έτσι την εκούσια έκτρωση ως φόνο και δεν την αποδέχεται. Καθενός μας το σώμα μας ανήκει, όπως και η ψυχή μας βέβαια. Εφόσον λοιπόν δεν θέλουν εγκυμοσύνη, για ποιο λόγο κάνουν παιδί, για ποιο λόγο δηλαδή προβαίνουν σε μια τέτοια κίνηση και με αποτέλεσμα μετά να προβαίνουμε στην αφαίρεση της ζωής ενός εμβρίου. Η λέξη φόνος που χρησιμοποίησε η Εκκλησία για να χαρακτηρίσει την διακοπή κοίησης έχει προκαλέσει νέο κύκλο αντιπαραθέσεων. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ένα παιδί πρέπει να έρχεται στον κόσμο όταν είναι αποτέλεσμα επιθυμίας. Καλύτερα λοιπόν είναι να ασχολούμαστε με το θέμα πρόληψης και ενημέρωσης παρά να κάνουμε κριτική εκ των υστέρων. Δεν μπορώ να το κρίνω σαν φόνο, όπως επικαλούνται κάποιοι, αλλά ούτε σαν κάτι το οποίο ως καλύτερη επιλογή. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς προσωπικό. Η γυναίκα μπορεί να κάνει τι θέλει με το σώμα της. Αυτό εννοώ. Δεν είναι θέμα επιλογής ενώ του κράτους. Είναι θέμα επιλογής κάθε γυναίκα. Στα μέσα Ιανουαρίου είχαν αναρτηθεί σε στάσεις του μετρό αφίσες κατά των αμβλώσεων. Όμως απομακρύνθηκαν μετά από παρέμβαση του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Για να αφαιρέσεις τη ζωή ενός εμβρίου, έχεις εξουσία πάνω στο σώμα σου. Αλλά για να συλλάβεις ένα έμβριο μέσα, δεν έχεις την ευθύνη. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών που ξεπερνά το 15% έχει προχωρήσει σε διακοπή κοίησης. Στοιχείο που παραπέμπει στην έλλειψη σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και πρόληψης στον πληθυσμό της Ελλάδας.